Μετά από αρκετά χρόνια διαφορίας και εγκατάλειψης δημοσίων κτηρίων στην καρδιά του Ηρακλείου, η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου επισπεύδει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση δύο ακινήτων σε ιδιώτες μέσω της προκήρυξης διαγωνισμού. Πρόκειται για τα κτίρια που στέγασαν την τροχιά Ηρακλείου και το αστυνομικό τμήμα στην πλατεία Λιονταριών. Έκανα μια επιστολή προς την ΕΤΑΔ και τους έστειλα μάλιστα από κόμματα από την Νέα Κρήτη που έλεγαν για κομματάκια που πέφτουν. Γι' αυτό και τους είπα ότι κάντε κάτι. Μου είπαν λοιπόν ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία του διαγωνισμού και κατόπιν αυτής της επιστολής θα επιταχύνουν. Επιτέλους, τουλάχιστον να αξιοποιηθεί όλο αυτό το κτίριο από πάνω τόσο καιρό. Το μόνο που γίνεται είναι ότι καταστρέφεται. Οπότε ό,τι και να γίνει, για μας είναι καλύτερο. Να πάρει τουλάχιστον ζωή εδώ όλο αυτό το κομμάτι ξανά. Κτίριο φάντασμα, χτυπάνε πόρτες, σπασμένα παράθυρα και είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι αμαρτία. Ας το πάρει λοιπόν ένας ιδιώτης. Είναι ένα κτίριο το οποίο αυτή τη στιγμή όποιος το πάρει και το φτιάξει, πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ σοβαρή κερδοφορία σε οτιδήποτε κάνει. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα λήξει αυτή η κατάσταση. Είναι ένα κτίριο το οποίο το έχουν εγκαταλείψει. Ακούμε θορύβους συνέχεια από πάνω. Είναι ανοιχτές όλες οι πόρτες, σπάνε τζάμια. Είναι επικίνδυνο για τον κόσμο που κυκλοφορεί από κάτω. Εδώ και αρκετά χρόνια δημότες σχολίαζαν τις εικόνες εγκατάλειψης στα κτίρια φαντάσματα, ενώ πριν από έναν μήνα αποφεύθηκαν τα χειρότερα όταν έπεσαν σοβάδες από το τελευταίο όροφο του εγκαταλειμμένου κτιρίου στα Λιοντάρια. Ήταν μεγάλα κομμάτια, τα οποία περνούσε κάποιος περαστικός από κάτω, ένα ζευγάρι, και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Ακούσαν τον πρώτο κρότο από πάνω όταν πέφτανε οι σοβάδες και όταν καταλήξανε κάτω είχαν τραβηχτεί από κάτω από τον μπαλκόνι. Πολύ σύντομα θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την αξιοποίηση των επιμέχων ακινήτων, εξέλιξη που προκάλεσε ικανοποίηση σε επιχειρηματίες του κέντρου. Έχουμε τόσα πολλά καλά ονόματα στο κομμάτι του τουρισμού που θα μπορούσαν να το πάρουν και να το εκμεταλλευτούν σε ένα καταπληκτικό boutique hotel. Ας πάρουν το ένα κτίριο και το άλλο κτίριο να ενοποιηθεί με κάποιο τρόπο, μπορούν να βρουν άκρη. Είναι γατόνια οι δικοί μας οι επιχειρηματίες. Τις επόμενες εβδομάδες πιστεύω ότι θα έχουμε μια εξέλιξη. Ότι θα τρέξει ο διαγωνισμό, βλέπετε. Ναι, ναι. Και λέμε, αφού δεν το παίρνει ο Δήμος, ας το πάρουν οι ιδιώτες. Μακάρι να βρεθούν να το πάρουν. Εφόσον γίνει αυτό, θα πάψουν να πέφτουν πέτρες, θα έχουμε δύο ωραία ανακαινισμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης.